πάμε να μας λύσει το μυστήριο τι έγινε και τι υπόθηκε μεταξύ Ερντογάν και Μπάιντεν για την Ανατολική Μεσόγειο. Για τα βαριά θέματα. Οι μεν λένε τα συζητήσαμε. Γιατί για το κλίμα τα ακούσαμε. Λένε με τίποτα. Κοιτάξτε, εγώ επειδή ζω και στην Τουρκία, εγώ πιστεύω τον Τούρκο πρόεδρο. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι δεν συζητήσαμε καθόλου για την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι στην ατζέντα μου, δεν είναι και στην ατζέντα του Τζο Μπάιντεν. Από την άλλη, βέβαια, η Ουάσιγκτον λέει ότι συζητήσαμε και τη Λιβύη και την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Τώρα, ο καθένας πιστεύει όποιον θέλει. Εγώ σας λέω το ρεπορτάζ. Οι τηλεθεατές μας ξέρουν καλύτερα να κρίνουν. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι κάποια πράγματα συζητήθηκαν. Δεν συζητήθηκαν μόνο τα F-16. Σίγουρα τέθηκαν πολλά θέματα, επειδή αναφέραμε και και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου και τις θρησκευτικές ελευθερίες. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες ο Τζο Μπάιντεν είχε συναντήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τα λέγανε μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής και με τον Μητροπολίτη Χαλκιδόνος για 70 λεπτά. Τόση ήταν η διάρκεια και με τον Ερντογάν, με διερμηνία όμως. Στην άλλη μιλούσαν στα αγγλικά όλοι. Και βεβαίως δόθηκαν και πολλά μήματα. Τώρα η Ανατολική Μεσόγειος, ο Τούρκος πρόεδρος, σε ερώτηση τη ΕΡΤ. Να το πούμε και αυτό. Ο ανταποκριτής ΣΕΡΤ ρώτησε την ερώτηση, ο ίδιος είπε δεν συζητήσαμε. Πάντως, Μανώλη, αυτή η σκηνή εδώ να μας τη σχολιάσεις και εσύ, αυτό το σκηνικό που βλέπουμε εδώ με τον Τούρκο πρόεδρο να αφήνει για λίγο τη θέση του πριν τη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν για να πάει να τον χαιρετήσει, ήταν όλα τα λεφτά, έτσι. Αυτό γνωρίζουμε καλά. Νομίζω ο βασικός λόγος που πήγε στη σύνοδο των G20 φυσικά θα πήγαινε. Ήταν αυτός. Ο λόγος που θα πήγαινε στη Γλασκόβη, επειδή έλεγε ότι δεν θα γίνουμε άλλα στο G20, ήταν αυτός. Δεν θα ασχολούνταν. Ναι, δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο. Έτσι. Κλιματική αλλαγή. Εντάξει. Νομίζω, ναι, και αυτό φάνηκε. Με το που έγινε η συνάντηση, είδε το Μακρόν, είδε το Μπάιντεν, είδε τη Μέρκελ, είδε το Σαρ Μισελ και φεύγει τώρα για την Τουρκία. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση το τι συζητήθηκε θα φανεί και αργότερα, Μανώλη. Γιατί ο Τούρκος πρόεδρος μπορεί να λέει τώρα όχι το ένα ή το άλλο, αλλά θα φανεί αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι. Στην πράξη θα φανεί, γιατί τώρα σε λίγες μία-δύο εβδομάδες η Κυπριακή Δημοκρατία θα ξεκινήσει τις γεωτρήσεις τουλάχιστον. Αυτό έχει δηλώσει πριν από λίγους μήνες. Και η Τουρκία έχει δηλώσει. Η Κύπρος Γεωτρύπανο θα έχουμε ένα προβληματάκι με τη σύνδεσή μας, τη ματιάσαμε. Πάμε να παρακολουθήσουμε την ατάκα Ερντογάν, να το διορθώσουμε λίγο και επιστρέφουμε με τη συζήτησή μας. Bugünkü görüşmemizde Doğu Akdeniz hiç gündemimize gelmedi. Gelmediğine göre demek ki Sayın Biden'ın da şu anda gündeminde değil. Benim de gündemimde değil.